Γεια σου, Ηρώ. Γεια σου, Παναγιώτη μου. Καλοκαίριασαι. Ναι. Ωραία. Τέλεια. Εποχή μου, είναι η αγαπημένη μου εποχή το καλοκαίρι. Σανδάλια, συνέχεια. Σανδάλια, ναι. Και κάλτσα. Όχι, ρε εσύ. Σανδάλια από τα στιβανάδικα. Α, ναι, εντάξει. Σαν τα αρχαιολογικά. Εγώ τέτοια φοράω. Ήξυπόλυτη. Ναι. Μου αρέσει καλύτερα. Και ωραίες παρές, κρασιά και. Και όλα αυτά. Όλα αυτά. Δροσερά κρασιά. Λοιπόν, δροσερά κρασιά. Και σήμερα θα μιλήσουμε για μια αγαπημένη ερυθρή ποικιλία. Θα αφιερώσω αυτό το podcast σε όλους τους φίλους μας από τη Θεσσαλία. Και στον Κώστα τον Προβάτα που την είχε αναφέρει. Α, ναι, μπράβο, και στο φίλο μου τον Απόστολο από το Βόλο που μας ακούει ανελπώς. Και σε όλους τους Θεσσαλιώτες, τέλος πάντων. Γιατί θα μιλήσουμε για την ποικιλία λιμιώνα. Από καιρό λέγαμε να μιλήσουμε, ναι, για τη λιμιώνα. Αλλά δεν βρίσκαμε το ζαφυράκι διαθέσιμο. Και ποιος θα μπορούσε να μας πει για τη λιμιώνα πέραν από το ζαφυράκι, να σου πω την αλήθεια. Για πες μου δύο λόγια για τον Χρήστο. Ο Χρήστος ουσιαστικά κατάγεται από μια γεωργική οικογένεια, από προπάπου, πάπου κλπ. Έχουν βαθιά παράδοση στις καλλιέργειες στην περιοχή της Θεσσαλίας. Ο Χρήστος σπούδασε στην Θεσσαλονίκη γεωπονία, αν δεν κάνω λάθος, και μετά έφυγε για να σπουδάσει οινολογία στην Ιταλία και μόλις γύρισε τα έδωσε όλα. Αγάπησε την λιμιώνα και νομίζω ότι πρέπει να μας τα πει καλύτερα ο ίδιος. Και την έχει αναδείξει ιδιαίτερα όλο. Οπότε πάμε λοιπόν Θεσσαλία, εκεί θα τον συναντήσουμε, να μας τα πει ο ίδιος. Ωραία, απλά να πούμε ότι η λιμιώνα δεν κάνει μόνο ο Χρήστος, κάνουν και άλλα ενωπία, πάρα πολύ ωραίες εκφράσεις της λιμιώνας. Έχουμε και από τον Τούγκο και από τον Μίγα και από τον Αρλεκίνον Χώρα και από τον Καραμήτρο και από την Τέχνη Ίνου, τον Καρανίκα τον είπα στο Αμίντεο, δηλαδή δεν τους είπα όλους, αλλά βλέπουμε την ποικιλία πια σε πολύ ωραία κρασιά. Από τον Τζιλίλη στην περιοχή της Θεσσαλίας και όχι μόνο. Ο φίλος μας ο Νίκος ο Καρατζάς κάνει μια υπέροχη λιμιώνα επίσης. Στη Δράμα. Ναι. Είναι μια ποικιλία που θα τη δούμε στο μέλλον, πιστεύω, και σε άλλες εμφιαλώσεις. Αλλά θα μιλήσουμε με τον άνθρωπο που την εμφιάλωσε μονοποικιλιακά για πρώτη φορά, το Χρήστο Ζαφυράκη, από το Ινοποιείο Ζαφυράκη στο Τύρναβο. Πάμε λοιπόν. Πάμε. Ακούτε ακόμα ένα podcast της σειράς «Το κρασί με απλά λόγια» με την Ινοχώ Diploma WSET, Ηρώ Κολιακουδάκη και τον Παναγιώτη Ορφανίδη. Μια συνεργασία της LIFO με το δίκτυο FM 91,5. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς «Το κρασί με απλά λόγια», ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Apple και Google Podcasts. Είναι τα podcast της LIFO. Παρακαλώ, καλησπέρα. Γεια σου, Χρήστο. Καλησπέρα, Χρήστο. Γεια σας, καλησπέρα και από μένα. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά είμαστε. Εσύ, πού σε βρίσκουμε? Αυτή τη στιγμή είμαι στο Τύρναβο με εξωτερική θερμοκρασία. Μπορεί να έχει φτάσει και 36. Ελπίζω να αληθεύουν αυτά που λένε οι μετεωρολόγοι. Οι μετεωρολόγοι ακριβώς ότι θα φτάσει μέχρι 33, αλλά νομίζω ότι κάτι ψέματα μας λένε, τέλος πάντων. Όχι, είναι μια πολύ όμορφη ζεστή μέρα σήμερα, με πολύ χαμηλά επίπεδα υγρασίας, αλλά αρκετή ζέστη. Κλασική καλοκαιρινή μέρα για μας. Οι μετεωρολόγοι είναι οι καλύτεροι φίλοι σας, φαντάζομαι. Κοίτα να δεις, μας έχουν προδώσει πάρα πολλές φορές. Μας λένε ότι δεν θα βρέξει και βρέχει, μας λέει ότι θα πάρει μια ψυχάλα και ρίχνει 20 χιλιοστά νερό και τρέχουμε να ψεκάσουμε, γιατί είμαστε και βιολογικοί εδώ πέρα. Άρα εντάξει, είναι φίλοι και εχθροί. Είμαστε από κοντά και από μακριά. Είναι μια σχέση περίεργη αυτή. Okay. Κοιτάξτε, αν σκεφτείτε ότι είσαι μετεωρολόγος και δεν έχεις καμία απολύτως ευθύνη για αυτό που λες και κάποιοι φτιάχνουν το πρόγραμμά τους, επενδύουν, καλλιεργούν με το δελτίο καιρού και εσύ δεν έχεις καμία ευθύνη για αυτό που θα πεις. Είναι ένα φανταστικό επάγγελμα. Θα μπορούσα να το πω και για άλλες κατηγορίες αυτό τώρα επαγγελματιών. Όπως ο λογιστής σου, δηλαδή, παράδειγμα. Εντάξει, αυτοί τι φταίνε, μωρέ, και οι λογιστές. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι οι καλύτεροι μετεωρολόγοι είναι οι παλιοί. Οι παλιοί αγρότες. Δηλαδή, μεγάλη σε ηλικία. Που γνωρίζουν ακριβώς το πώς συμπεριφέρεται ο καιρός και σύμφωνα με την περιοχή. Ναι.
Εντάξει. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία και τώρα δεν ξέρετε αν θέλετε να μπούμε τόσο νωρίς σε μια έτσι, σε κάποια στοιχεία για την περιοχή. Εδώ στην περιοχή του Τριωνάβου υπάρχει μια ιδιαιτερότητα, γιατί είμαστε το τελευταίο παιδινό μέρος πριν τους πρόποδους του Ολύμπου. Μάλλον ξεκινάει, τελειώνει το παιδινό κομμάτι και κατευθείαν ξεκινάμε στα βουνά του Ολύμπου με Λούνα και κάποιος ανεβαίνει Λασσόνα και φτάσει στον Όλυμπο. Ουσιαστικά τι γίνεται, στο βόρειο κομμάτι της περιοχής έχουμε τον Όλυμπο. Αυτό αποτελεί από μόνο του ένα φυσικό στόπ, ένα φυσικό φράγμα των καιρικών φαινομένων που έρχονται από βορρά. Γι' αυτό πολλές φορές θα δείτε ότι χιόνισε στον Πλαταμόνα, χιόνισε Πιερία, χιόνισε Μαγνησία, χιόνισε σποράδες Εύβοια, αλλά όχι στη Λάρισα. Ναι. Γι' αυτό γιατί καθώς έρχονται τα σύννεφα, γλιστράνε και επηρεάζουν επομένως, ξέρεις, το ανάγλυφο του εδάφους επηρεάζει πάρα πολύ. Και αυτό που λες έχεις δίκιο, γιατί παλιοί πάντα το ξέρανε, ότι σε εμάς τα σύννεφα, ο καιρός γενικότερα, είναι αυτός που κάνει τα τρίκαλα, έρχεται εδώ, από δυτικά προς ανατολικά και όχι από βόρεια προς νότια. Είναι, μια πολύ σημαντική πληροφορία που κάποιοι παλιοί το ξέρανε και όπως έχεις δίκιο. Η αλήθεια είναι ότι επειδή έκανα πολλά χρόνια ιστιοπλοεία, εμείς όταν πηγαίναμε σε ένα καινούριο τόπο για να κάνουμε αγώνες, τους ψαράδες πιάναμε. Δεν βλέπαμε τα μετεωρολογικά δελτία ειδήσεων. Οπότε οι ψαράδες ξέραν να μας πούν πώς συμπεριφέρεται ο καιρός εκεί. Έτσι, αυτό ακριβώς. Πολύ έξυπνο αυτό. Δεν το ήξερα. Πολύ έξυπνο. Λοιπόν, για να πάμε σιγά σιγά να μπούμε λίγο Λιμιώνας. Λιμιώνα, λοιπόν. Μην το συγχαίουμε με το Λιμιό, βεβαίως. Ναι, είναι δύο διαφορετικές ποικιλίες που έχουν όμως τα ίδια γράμματα. Μόνο τα γράμματα. Ακριβώς, ναι. Αυτό είναι ένα θέμα. Ναι, όπως. Λιμιώνα, κοιτάξτε να δείτε. Είναι μια ποικιλία που την βρίσκεις ιστορικά στη Θεσσαλία. Βέβαια, έτσι πως είναι μικρή η Ελλάδα, δεν αποκλείεται και κάποιοι νομοί πλέον να ήρθαν που γυτνιάζουν με τη Θεσσαλία, όμορφη νομή όπως τους λέμε, να την έβρισκες και εκεί. Είναι μια ποικιλία της Θεσσαλίας για πάρα πολλούς λόγους. Με μια έρευνα που έχει κάνει ο Συνειδητοποιητικός Συμπληρωσμός Τριωνάβου πριν από αρκετές δεκαετίες, είδε ότι η πρώτη γραπτή αναφορά της ποικιλίας είναι σε κατάλογο, εθνικό κατάλογο που αναφέρει ότι στην περιοχή του Τριωνάβου καλλιεργούνταν η ποικιλία Λιμιώνα το 1930. Και έχουμε και πολλές γραπτές αναφορές από πολλούς Ευρωπαίους περιηγητές στο 1854 που αναφέρουν το όνομα της ποικιλίας ως υπεύθυνη για τα κόκκινα κρασιά της περιοχής. Να σας θυμίσω ότι ο Τρίναβος ήταν η πιο βόρεια περιοχή, η πιο βόρεια πόλη του Τριωνάβου μέχρι και τις 5 Οκτωβρίου του 1912. Από εδώ ξεκίνησε ο ελληνικός στρατός, μέσα στα σύνορα δηλαδή του ελληνικού κράτους, γι' αυτό και το όρος Μελούνα, το οποίο έχει ακόμα τα στρατιωτικά φυλάκια της εποχής, ήταν κομμάτι της γραμμής Αμβρακικού Παγασιτικού. Σας πάω λίγο στην ιστορία. Ναι, έχεις δίκιο, όντως. Κάποτε η χώρα τελείωνε εκεί. Τελείωνε εκεί η χώρα, ναι. Έχεις δίκιο. Ναι, τελείωνε η χώρα. Επομένως, πάρα πολλοί και Άγγλοι και Γάλλοι περιηγητές, οι οποίοι ήταν περίεργοι και ενθουσιασμένοι με την Ελλάδα και τον πολιτισμό της, που και αυτό πρέσβευε και έχει προσφέρει στον παγκόσμιο πολιτισμό, είχε ενδιαφέρον. Και έτσι έχουμε πάρα πολλές αναφορές από αυτούς για το πώς ήταν ο Τρίναβος, τι κρασιά παρήγαγε, ποια ήταν η θέση του μεταξιού, γιατί έφτιαχνε μετάξι το οποίο έκανε εξαγωγές. Πάρα πολλά όμορφα στοιχεία, τα οποία είναι γραμμένα στη μια πολύ σοβαρή προσπάθεια που έχει κάνει ο Κώστας Πανός στο Θεσσαλικό ημερολόγιο και όχι μόνο. Άρα λοιπόν, για να επιστρέψω στο αρχικό θέμα, έχουμε πάρα πολλές ιστορικές αναφορές, οι οποίες η πιο παλιά μας είναι γύρω στο 1854. Παρ' όλα αυτά, τα κόκκινα της περιοχής. Η ποικιλία πήγε να ξεχαστεί. Ναι, μετά τη φιλοξήρα, η οποία ήρθε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το 1952-1955 είχε την Ελλάδα, οι αμπελουργοί της περιοχής αποφάσισαν να την εγκαταλείψουν. Οι λόγοι ήταν δύο. Απ' τη μία, η ποικιλία Λιμιώνα είναι όψιμη και αρκετά ευαίσθητη στις βροχές του Σεπτεμβρίου. Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είχαν να το λένε ότι όταν έβρεχε πρέπει να τη μαζέψουν αμέσως τη Λιμιώνα, γιατί μετά σάπιζε, λόγω ότι είναι ένα πυκνό τσαμπί, μεγάλο τσαμπί, επομένως καταλαβαίνετε ότι η υγρασία ήταν ένας αρνητικός παράγοντας για να οριμάσει σωστά μέχρι το τέλος. Και απ' την άλλη, γιατί ήταν εκείνα τα χρόνια που ήρθε στην περιοχή του Τριωνάβου ή αν θέλετε επεκτάθηκε η καλλιέργεια του Μοσχάτου Τριωνάβου. Για τα τσίπουρα. Μοσχάβρο Μαύρο Τριωνάβου, ακριβώς. Και τώρα λέγεται Μοσχάτου Τριωνάβου, η οποία είναι μια τρομερή ποικιλία, μια πολυδύναμη όπως τη χαρακτηρίζουμε ποικιλία στον ενολογικό χώρο, γιατί μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Μπορείς να το φας ως βρόσιμο, δηλαδή να το καταναλώσεις, να φτιάξεις ένα κόκκινο ή ροζέ κρασί πολύ αρωματικό και μετά στα έφελα να φτιάξεις ίσως
το καλύτερο τσί που μπορείς να φτιάξεις. Δηλαδή το μουσχά του Τρινάβου είναι υπεύθυνο για τα πιο όμορφα, αν θέλετε, κατά τη γνώμη μου, τσίπορα. Όχι, δεν υπάρχουν και πολύ ωραία τσίπορα από άλλες ποικιλίες. Εγώ, Χρήστο, θα συμφωνήσω μαζί σου και με γλυκάνισο. Και με γλυκάνισο και χωρίς γλυκάνισο. Επομένως, καταλαβαίνετε, το κίνητρο ήταν και οικονομικό. Γιατί φανταστείτε ότι δεν έχανε τίποτα. Είχε μια πρώτη ύλη που άρχιζε να εισπράττει από τον Αύγουστο και τελείωνε τις εισπράξεις τον Δεκέμβρη και είχε εξαντλήσει και είχε ξεπουλήσει και είχε πάρει τα λεφτά του. Οπότε τυχαία την ξανά καλλιεργήσατε τη Λιμιώνα ή πώς έγινε, για πες μας λίγο ιστορικά, πώς ξεκίνησες ναι. εσύ με την ποικιλία, είχες ας πούμε από τον παππού και τη γιαγιά σου και λες μετά τις σπουδές σου ναι, έτσι να κάτσε να ασχοληθώ να το δω το σταφύλι αυτό, πώς ναι, ναι, υπήρχε η ποικιλία. Πρώτα απ' όλα να πω για ιστορικούς λόγους ότι στην περιοχή του Τρινάβου σχεδόν όλα τα σπίτια που είχαν αμπέλια φυσικά φτιάχνουν και δικό του κρασί. Ζυμώνανε τα σταφύλια τους σε μεγάλες ξύλινες δεξαμενές που εδώ τις λέγανε καδοπούλες από το κάδος, από το καδί. Και οι ποικιλίες που χρησιμοποιούνταν δεν ήταν μόνο λιμιώνα, ήταν το ξινόμαυρο, το σταυρωτό, το κρασάτο που είναι και στο πουγουέ Τρινάβος, γιατί μοιάζουμε με τη ραψάνη. Η λιμιώνα και μέσα εκεί βάζανε και πολλές λευκές ποικιλίες όπως το κοκούλι, το μπαντίκι και λίγο κοκκινάδι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή δυστυχώς η εμπειρία, η γεύση και το άρωμα έχει χαθεί. Δεν υπάρχει κάτι. Όμως η λιμιώνα ήταν μια ποικιλία που την είχαν όλοι στα αμπέλια τους. Η δικιά μου οικογένεια ασχολούνταν από παλιά από τον παππού μου και τον προπάππου μου και κάποια στιγμή πριν από περίπου 35 χρόνια αποφασίζαμε να επενδύσουμε ξανά. Αυτό έγινε σε συνδυασμό για το ότι θέλαμε να επενδύσουμε στον χώρο του κρασιού ως οικογένεια. Υπήρχε μια βλέψη να γίνει ο ενολόγος. Επομένως, ας βάλουμε κάτι της περιοχής και τοπικό. Άρα, πριν από 30 χρόνια, κάναμε τις πρώτες φυτεύσεις λιμιώνα. Και το 2009, κυκλοφορήσαμε για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά μονοποικιλιακή λιμιώνα. Από τον Τρίου του 2007. Βέβαια, η ποικιλία ήταν γνωστή στην περιοχή, έτσι. Δεν ανακαλύψαμε την Πυρίτιδα. Απλά είμαστε οι πρώτοι που αποφασίσαμε να επενδύσουμε και να ασχοληθούμε σοβαρά με αυτή την ποικιλία. Γιατί σου αρέσει η λιμιώνα, Χριστό? Μεγάλη συζήτηση. Και δεν μου αρέσει ο μονόλογος. Θα πρέπει να μιλάω πολύ ώρα. Εντάξει, γι' αυτό λοιπόν, σε καλέσαμε για να μας τα πεις. Η λιμιώνα μου αρέσει, θα πω για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί ως φυτό είναι απόλυτα προσαρμοσμένη στις ξεροθερμικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή της Θεσσαλίας και του Τρινάβου γενικότερα. Άρα, θα σε διακόψω λίγο εδώ. Άρα είναι μια ποικιλία που μπορεί να αντέξει την κλιματική αλλαγή. Είναι συνηθισμένη ναι. στις πολύ υψηλές θερμοκρασίες και σε όλες αυτές τις ζέστες, σωστά. Να σκεφτούμε έτσι, τα σαραντάρια που χτυπάει ένα πάσα στιγμή εκεί στη Λάρισα. Μα είναι σημαντικό έτσι, τώρα η αμπελουργία θα πάει σε ποικιλίες που αντέχουν σε ζέστη. Είναι 7 Ιουνίου τώρα και στην περιοχή του Τρινάβου θα έχει 36 βαθμούς. Εμείς έχουμε άλλους 36 δηλαδή. Λιμιώνα και στη Γερμανία στο μέλλον. Μπορεί. Οπότε είναι από αυτές τις ποικιλίες που θα τις δούμε να καλλιεργούνται περισσότερο, σωστά? Νομίζω πως ναι. Ο λόγος είναι ότι είναι προσαρμοσμένοι, όπως και πριν, στις ξεροθερμικές συνθήκες που επικρατούν. Γιατί ο φλοιός είναι πάρα πολύ παχής, επομένως αντέχει την εξάτμιση που προκαλείται κατά τη διάρκεια των πιο θερμών ωρών της ημέρας. Αντέχει τη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ μέρας και νύχτας, γιατί σας είπα ότι είμαι στους πρόποδες του Ολύμπου. Επομένως, το Σεπτέμβρη και μόνο το Σεπτέμβρη έχουμε θερμοκρασιακές διαφορές. Άρα, αυτό η συστολή-διαστολή είναι ένα θέμα. Δεν μπορεί οποιαδήποτε ποικιλία να αντέξει. Είναι όψιμη, που σημαίνει ότι τον καύσωνα του Ιουλίου τον αποφεύγει, γιατί το σταφύλι είναι αρκετά πράσινο ακόμα. Δηλαδή, οι πιο σημαντικοί μήνες για την λιμιώνα είναι ο Αύγουστος και ο Σεπτέμβρης. Άρα, μπελογραφικά μας ταιριάζει. Μας ταιριάζει πάρα πολύ. Αξίζει να πω ότι δεν ποτίζουν τους παλιούς αμπελώνες. Δηλαδή, αν θα ποτιστούν, θα πούνε μία φορά ή καμία φορά. Σημαντικό αυτό όταν δεν υπάρχει νερό. Αν και στην περιοχή, εσείς με τα ποτάμια κλπ. Λογικά δεν θα έχετε τόσο μεγάλο πρόβλημα όπως στην Κρήτη, ας πούμε, που θα πούμε το νερό νεράκι ή σε άλλες περιοχές. Ο Τρινάβος δεν έχει
καθόλου πρόβλημα με το νερό και δεν θα έχει. Και είμαι βέβαιος, αλλά και το ελπίζω συγχρόνως, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Η ζωή έχει μεγαλύτερη φαντασία από εμάς. Και αυτό γιατί, μιας και είμαστε το πρώτο παιδινό μέρος πριν τον Όλυμπο, καταλαβαίνετε ότι όλα τα χιόνια του Ολύμπου περνάνε πρώτα από εμάς και μετά πηγαίνουν νοτιότερα. Σημαντικό αυτό και για τα θρεπτικά στοιχεία που έρχονται από τα χιόνια και κατεβαίνουν από τα βουνά. Εσύ, ωστόσο, ξέρω ότι κάνεις κάτι τεχνάσματα εκεί, γιατί αμπελουργικά στη Λιμνιώνα να την προστατεύσεις από τα εγκάβματα, κάτι για καολίνες, ναι, ξέρω ναι, ότι ναι. Τα χαϊδεύεις, τα απλώνεις, για πες μας λίγο τι κάνεις. Κοιτάξτε να δείτε, όσο και να αντέχει και να είναι μια ποικιλία αντοχής στη ζέστη, δεν πάβει να χρειάζεται και μια βοήθεια από εμάς, έτσι. Άρα ένα από τα εφόδια, ένα από τα όπλα που έχουμε πλέον είναι και ο ζεόλιθος και ο καολινίτης. Ο ζεόλιθος δουλεύει, θα έλεγα ότι πιο πολύ δουλεύει ο καολινίτης, στο να αποφύγουμε τα εγκάβματα κατά την περίοδο του καύσωνα. Βέβαια να πω ότι σε αυτό το κομμάτι έχουμε σύμμαχο και τη βιοδυναμική καλλιέργεια, που χρησιμοποιούμε τα τελευταία 4 χρόνια. Είμαστε 18 χρόνια βιολογική με πιστοποίηση και τα 4 τελευταία κάναμε και βιοδυναμική. Στη βιοδυναμική πολύ σημαντικό ρόλο παίζουν και τα βότανα. Δηλαδή τώρα που αρχίζει ο καύσωνας, κάποια εκχυλίσματα χαμομηλιού, αχιλλέας, πολυκόμπη θα χρησιμοποιηθούν. Τα οποία τι κάνουν, όπως ο άνθρωπος καταναλώνει ένα αφέψιμο για να ηρεμήσει, να χαλαρώσει, έτσι ουσιαστικά πρέπει να χαλαρώσουμε και τα φυτά από το πολύ μεγάλο στρες, έτσι, το οποίο δέχονται όταν έχει καύσωνα. Σπουδαίο αυτό. Υπάρχει συγκεκριμένο σύστημα διαμόρφωσης για τη Λιμνιώνα ή έχετε κύπελα, είναι παλιά τα αμπέλια, ή έχετε γραμμικό σύστημα ή τα φυτεύετε πιο ψηλά, πιο χαμηλά, δεν ξέρω πώς το διαχειρίζεστε αυτό το κομμάτι. Ναι, κυρίως γραμμικά είναι τα αμπέλια στην περιοχή μας. Mm. Απλά εμείς επιλέγουμε να φυτεύουμε με αρκετά πυκνή φύτευση, ανάλογα βέβαια και με τη σύσταση του εδάφους, η πυκνότητα φύτευσης κυμαίνεται από 600 έως 700 φυτά το στρέμμα, ανάλογα με τη σύσταση του εδάφους. Αν έχουμε πιο πολύ άμμο, πιο πολύ άργυλο, δηλαδή επιλέγουμε πυκνές φυτεύσεις. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι πρέπει να... Το αμπέλι είναι μια βιομηχανική καλλιέργεια, με την έννοια ότι πρέπει να περάσει το τραχτέρ. Επομένως, είναι γραμμικά. Αν είναι και κύπελο, είναι γραμμικό κύπελο, αλλά είναι γραμμικά. Και σαν ποικιλία στο αμπέλι, η Λιμνιώνα είναι, πώς να το πω, δύσκολη, απαιτεί πολύ μεγάλη προσοχή ή είναι μια ποικιλία που της δίνεις βέβαια την προσοχή που της αξίζει, αλλά είναι ανθεκτική και δεν είναι ευαίσθητη τέλος πάντων σε αρρώστιες κλπ. Κοίτα να δεις. Στο θέμα της φυτοπροστασίας, η Λιμνιώνα θα έλεγα ότι δεν είναι από τις πιο σκληροτράχυλες ποικιλίες, αλλά ούτε από τις πιο ευαίσθητες. Δεν είναι καθόλου ευαίσθητη στο ίδιο. Αντίθετα, έχει τρομερή ευαισθησία στον περινόσπορο. Δηλαδή, με λίγες βροχές, κατευθείαν εμφανίζεται περινόσπορος και στα φύλλα και στο τσαμπί. Και στο τσαμπί είναι μια περίπτωση που μπορεί να σου μειώσει και την παραγωγή. Αλλά στο ίδιο και στο βοτρίτι δεν είναι καθόλου. Είναι φοβερά ανθεκτική. Άρα η βασική απειλή για τη Λιμνιώνα εγκατακλείδη είναι ο περινόσπορος. Οπότε εσείς είστε με το ψεκαστικό, με χαλκό, όταν βρέχει και έχει περίεργες συνθήκες. Ναι, βεβαίως, για πολλούς λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι είμαστε στη βιολογική και βιοδυναμική, επομένως όλες οι εφαρμογές που κάνουμε είναι με σκευάσματα επαφής, δηλαδή τι κάνουμε, σκεπάζουμε τη φυλική επιφάνεια ή το τσαμπί με χαλκό θιάφι, πυρίτιο ακόμα και κάποια άλλα σκευάσματα, και όταν αυτό το φάρμακο ξεπληθεί πρέπει να ξαναψεκάσουμε. Επίσης υπάρχει και ένα άλλο θεματάκι, το οποίο αφορά με τη συγκέντρωση χαλκού. Ενώ για ένα συμβατικό αμπέλι μιλάμε για 4 κιλά καθαρού μετάλλου χαλκού το εκτάριο, εμείς έχουμε 3. Δεν ξέρω ποιος πανέξυπνος το σκέφτηκε αυτό, ότι πρέπει να έχουμε εμείς 3 που δεν χρησιμοποιούμε διασυστηματικά. Αλλά είναι 3. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να είμαστε λίγο τσιγκούνιδες, λίγο φιδωλείς στις συγκεντρώσεις που βάζουμε. Mm. Πρέπει να τα προσέχουμε αυτά. Βέβαια, να πούμε την αλήθεια, στην Ελλάδα αυτό δεν μετριέται. Αλλά από κάποιον επίσημο φορέα. Αλλά όταν σε ελέγχουν οι Κοσέρτ Γαλλίας για τα βιοδυναμικά, γίνεται ένα άθροισμα και το άθροισμα είναι λίγο
Καταλαβαίνετε, λίγο επικίνδυνο. Αλλά γενικά πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Αλλά σε αυτό το κομμάτι, έτσι, λίγο δράτω την ευκαιρία να πω ότι τη βιολογική και τη βιοδυναμική δεν την κάνουμε μόνο για να έχουμε να τη λέμε. Το κάνουμε γιατί πιστεύουμε πραγματικά ότι υπάρχει μια ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων μας μέσα από την μοναδικότητα του τερουάρ που αναδεικνύεται πολύ πιο εύκολα και πιο δυνατά. Αλλά το κάνουμε γιατί σεβόμαστε και το περιβάλλον και τον καταναλωτή. Και στον αντίλογο, όταν έρχονται πολλοί επισκέπτες, μου λένε: ξέρεις, ο δίπλα που έχει εδώ κάτι καλλιέργειες ψεκάζει. Και η απάντησή μου είναι ναι. Και όταν έρχεται αυτοκινητική σκόνη, λερώνει τα αυτοκινητά μας. Έρχεται από την Αφρική, το απαντάω. Ισχύει. Αλλά αυτό. Ναι. Σκεφτείτε λίγο, εάν αυτή τη στιγμή ας υποθέσουμε ότι έχουμε το 10% της καλλιεργήσιμης έκτασης βιολογική, θα πει ότι έχουμε 10% λιγότερα φυτοφάρμακα στο νερό, στον αέρα και τις τροφές. Αν γίνει 50, έχουμε 50. Δηλαδή, εκτός από το δέντρο, να κοιτάξουμε λίγο το δάσος, τη γενική εικόνα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, θεωρώ. Μακάρι να το σκεφτόντουσαν οι περισσότεροι έτσι, Χρήστο, γιατί βλέπουμε ουσιαστικά τα αποτελέσματα των πράξεών μας με όλα αυτά που γίνονται. Και θα γυρίσω λίγο πίσω στην περίοδο του COVID, που όταν είχαμε μπει όλοι μέσα στα σπίτια μας, πόσο καθάρισαν θάλασσες, βγήκαν τα ζωάκια να αναπνεύσουν, πόσο καθάρισε ο ουρανός. Δηλαδή, εντάξει, και δεν χρειάζεται να γίνονται τέτοια για να... Άρα εμείς είμαστε οι επικοινωνίες. Ναι, είμαστε. Τέλος πάντων, πάμε πίσω στη Λιμιώνα. Οπότε είναι μια όψιμη ποικιλία, πότε γίνεται ο τρίγος της? Το τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου και το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Έχει αλλάξει αυτό, παλιότερα ήταν πιο αργά? Όχι, είναι το ίδιο, δεν έχει αλλάξει. Okay. Και δεν έχει αλλάξει γιατί εφόσον από την περίοδο που υπάρχει η ανθοφορία, η εκβλάστηση, ο περκασμός, είναι πολύ μεγάλη χρονική διάρκεια που το φυτό έχει το τσαμπί πάνω, καταλαβαίνετε ότι πρώιμη όψιμη χρονιά μιλάμε για 5-6 μέρες διαφορά. Το αμπέλι είναι ένα έξυπνο φυτό που ακόμα και αν βλαστήσει 10 μέρες νωρίτερα, δεν σημαίνει ότι θα έχεις 10 μέρες νωρίτερα τρίγο, θα έχεις 4, θα έχεις 3, θα έχεις 5. Καλύπτει αυτή την απόσταση. Και όσο πιο όψιμο είναι, τόσο αυτή η απόσταση καλύπτεται. Το όψιμο έχει να κάνει σχέση και το πρόημα έχει να κάνει σχέση με τη χρονιά, έχει να κάνει σχέση με το φορτίο, έχει σχέση και με το ύψος των βροχοπτώσεων. Έτσι, εισέρχονται και άλλοι παράγοντες. Ωραία. Τώρα πάμε να δούμε την Λιμιώνα στο ηνοπείο. Πώς συμπεριφέρεται στο ηνοπείο, γιατί όλες οι ποικιλίες δεν συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο κατά τη διάρκεια της ηνοποίησης. Είναι μία ποικιλία σκερτσόζα στο ηνολογικά ή συνεργάζεται? Όχι, θα έλεγα ότι είναι ιδιαίτερος συνεργάσιμη. Δεν θα έλεγα ότι είναι μία από τις πιο πολύ δύσκολες ποικιλίες. Και αυτό διότι... και αναγκαστικά θα χρησιμοποιήσω έναν όρο ή λίγο δύσκολο για τον ακροατή. Η πολυφαινολική ορίμανση, δηλαδή η ορίμανση των κουκουτσιών, το πόσο στιφά είναι τα κουκούτσια, πόσο πράσινα, πόσες τανίνες έχουμε, προπορεύεται της τεχνολογικής ορίμανσης, δηλαδή της ορίμανσης των σακάρων. Δηλαδή συναντάμε τη Λιμιώνα στα 17-18 bricks, ο κόσμος το ξέρει, στο 10 μπομέ, έτσι, με τα κουκούτσια να είναι όριμα, με το φλοιό να είναι όριμος, που σημαίνει ότι έχει ήδη πολυμεριστεί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των τανινών, οι οποίες δεν περνάνε μετά στο τελικό προϊόν. Άρα τι θέλω να πω, στιφή, πολύ πολύ στιφή Λιμιώνα είναι αδύνατο να υπάρχει. Και αυτό αν θέλεις, ένα λεπτό να συμπληρώσω, την καθιστά ακόμα πιο ιδανική για την κλιματική αλλαγή, στην κλιματική αλλαγή τη Λιμιώνα. Διότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουν οι ποικιλίες είναι ότι οριμάζει το ζουμί τους πριν το φλοιό τους. Στην Λιμιώνα συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Γι' αυτό από τη Λιμιώνα έχουμε πάντα φινετσάτα κρασιά με μαλακές τανίνες, με τα ξένες όπως αρέσει πολλούς να λένε, με μεγάλη επίγευση βέβαια με τρίου όγκου, γιατί έχουμε μεγάλες ρόγες, άρα είναι αδύνατο να έχουμε κρασιά συμπυκνωμένα όπως ένα καμπερνέ ή ένα μερλό. Άρα διαφορετικό προφίλ, περισσότερη φινέτσα, ωραία οξύτητα και βελούδινος χαρακτήρας. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά της Λιμιώνας, αν θέλαμε να τα συνοψίσουμε. Ναι, άρα όλα αυτά τα χαρακτηριστικά μας δίνουν ένα μοντέρνο προφίλ, γιατί αυτά τα σταφύλια κάνουν αυτά τα κομψά κρασιά που αρέσει πλέον στον κόσμο να απολαμβάνει. Είναι κρασιά επίσης πολύ γαστρονομικά, γιατί μπορείς να τα βάλεις δίπλα σε πολλά πιάτα. Εγώ, για να σου πω την αλήθεια, δουλεύω τη Λιμιώνα σου και επειδή είμαι σε εστιατόριο με ψάρι κατά βάση, εντάξει, μου έχει λύσει τα χέρια στους ανθρώπους που δεν πίνουν λευκό κρασί και θέλουν ένα ερυθρό δίπλα σε ψάρι.
Έτσι ακριβώς. Και έτσι ακριβώς. Τη δίνω και λίγο δροσερή και είναι υπέροχη, είναι πολύ απολαυστική. Εσύ λοιπόν τώρα πόσες ετικέτες από λιμιό να κάνεις? Έχω 4,5. Το μισό το έχω δοκιμάσει κατά λάθος. Το μισό είναι blend, άρα είναι 4,5. Λοιπόν, ξεκινάμε από ροζέ λιμιώνα, την οποία φτιάχνουμε από νεαρούς κυρίως αμπελώνες, όπου εφαρμόζουμε την τεχνική της πίεσης ολόκληρο τσαμπί. Δηλαδή πιέζουμε χωρίς να γίνει έκθλιψη κατευθείαν τα τσαμπιά μαζί με τα κοτσάνια μέσα στο πιεστήριο, όπου παίρνουμε ένα πολύ ωραίο αρωματικό χαρακτήρα. Ζουμί, αρωματικό χαρακτήρα, ζουμί χωρίς πολλές πολυφενόλες με πολύ αδύναμο χρώμα. Στους αμπελώνες ηλικίας από 10 έως 15, 16 ετών φτιάχνουμε το λιμιώνα Young Vineyards, όπου εκεί είναι ένα κόκκινο κρασί που ζυμώνει σε ανοξείδωτες δεξαμενές και οριμάζει σε ξύλινες δεξαμενές. Μετά υπάρχει λιμιώνα από παλιό αμπέλι, η κλασική ετικέτα, που πέρυσι μάλιστα ήταν στη λίστα η χρονιά του 20 στα 100 καλύτερα κρασιά στον κόσμο από το Wine & Spirit Magazine, με βαθμολογία 95%, η πιο μεγάλη διάκριση. Χάρηκες, περίμενε, τώρα εγώ εδώ θέλω να σταματήσουμε. Όταν το έμαθες αυτό το αποτέλεσμα, πώς ένιωσες? Γιατί πάρα πολύ έτσι χαρούμενος. Δουλεύεις, ξέρω ότι δουλεύεις με την ποικιλία πολύ και σε βάθος και την ψάχνεις πάρα πολύ. Οπότε όταν σου ήρθε αυτή η διάκριση, θα σου πω την αλήθεια, έτσι μιας και είμαστε οι τρεις μας και τα λέμε, συγκινήθηκα πάρα πολύ. Και γιατί συγκινήθηκα? Γιατί θα το πω έτσι και σ' ακουστεί περίεργα, έχω φάει πάρα πολύ bullying για τη λιμιώνα. Και έχω φάει bullying γιατί από το 2009 που την κυκλοφόρησα δεν ήταν όπως την ήθελε η αγορά. Ευτυχώς όμως ήταν όπως την ήθελαν κάποιοι άνθρωποι που ήξεραν από κρασί και είχαν εικόνα και γνώση του παγκόσμιου αμπελώνα. Πάμε λίγο πίσω στο μακρινό 2009. Τα κόκκινα τα θέλαμε τανικά και αλκοολικά και βαρελάτα. Mm. Και εμφανίζεται λοιπόν αυτή η μικρή κυρία, η οποία δεν έχει πολύ χρώμα, έχει μέτριο σώμα, πολύ ωραίες τανίνες μεταξένειες και βαρέλει όσο χρειάζεται για να αναδείξει την ποικιλία και να μην σκεπάζει το φρούτο και το τερουάρ, φυσικά και τον ποικιλιακό χαρακτήρα. Ήταν εκτός αγοράς. Ευτυχώς άρεσε στην Αμερική, η οποία δεν έχει παροπίδες, η αμερικανική αγορά εννοώ, και συνεχίσαμε. Και πουλάμε και φτιάχνουμε και λιμιώνουμε αυτή που είναι σήμερα. Και ευτυχώς και ο Έλληνας καταναλωτής άρχισε να την καταλαβαίνει, να συνειδητοποιεί ότι τα κόκκινα δεν είναι όλα 15άρια, δεν πρέπει να είναι όλα 14άρια, που εγώ λατρεύω αυτά του είδους κρασιά, αλλά κάποια κρασιά, όπως το Πινό Νουάρ, τον Γκαμέ, κάποια άλλη ποικιλία, φτιάχνουν μια άλλη κατηγορία κρασιών. Που μπορεί να μην αρέσει σε όλους, αλλά αρέσει σε κάποιους. Δεν είναι. Τέλος πάντων. Κοίτα. Συγγνώμη για την παρένθεση. Όχι, είναι σημαντικό αυτό που λες, γιατί η αλήθεια είναι ότι υπήρξαν και άλλοι εινολόγοι και εινοποιοί το μακρινό 2009, το μακρινό 2005, που θέλανε κάποιο άλλου τύπου κρασιά, τα φτιάξανε, φάγανε μπούλινγκ και τώρα τα κρασιά τους είναι ανάρπαστα. Γιατί εντάξει, και το να είσαι μπροστά από την εποχή σου έχει και αυτό, έχει ένα όραμα και μια αξία, έχει και μεγάλο ρίσκο για αυτό το feedback που παίρνεις εκείνη τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Έτσι συμφωνώ. Να πω εγώ, Χρήστο, μια και ανέφερε στην Αμερική, δεν ξέρω αν έχεις να συμπληρώσει κάτι ρο πριν στα διαδικαστικά. Εγώ σε αυτό που θέλω να πω είναι ότι έβγαλε πρώτος, εμφιάλωσε πρώτος ο Χρήστος μονοποικιλιακή λιμιώνα και τώρα το γεγονός ότι έχουμε 12 εινοποιεία περίπου που κάνουν λιμιώνα. Εντάξει, είναι σημαντικό και κάτι λέει, και όχι μόνο αυτό. Εγώ πιστεύω θα δούμε λιμιώνα από πολλές διαφορετικές περιοχές και, και από άλλα εινοποιεία. Μακάρι, θεωρώ, είναι πολύ ευχάριστο αυτό. Εγώ τη βλέπω τη λιμιώνα να φεύγει. Σου λέω να καλλιεργείται. Θα δούμε καλλιεργημένη λιμιώνα στη Γαλλία. Για να δούμε. Παρ' όλα αυτά, οι συνάδελφοί μου στη βιοδυναμική, γιατί φέτος ήμουν στην Νάντη της Γαλλίας για την έκθεση με τα βιοδυναμικά κρασιά, έδειχναν μεγάλο ενδιαφέρον για τις ελληνικές ποικιλίες, γιατί η κλιματική αλλαγή τους έχει πραγματικά σημαδέψει. Και ψάχναν ποικιλίες, κυρίως στο ασιατικό και όχι μόνο, με τις οποίες μπορούσαν να βελτιώσουν σε αυτή τη φάση τα κρασιά τους, να αλλάξουν, να κάνουν ένα blend με 10-15%. Γιατί κάποιες από τις φετές ποικιλίες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Κάποιες από τις δικές τους ποικιλίες. Άρα είναι μια συζήτηση που έχει ανοίξει και δεν θα κλείσει, να ξέρετε.
Ήταν άλλες οι συνθήκες και τώρα αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή εγώ νομίζω ότι και αμπελουργικά μπορεί να είμαστε πολύ, πώς να το πω, σεξι σαν χώρα για να βρουν επικοιλίες από εμάς και να τις δοκιμάσουν και να τις φυτέψουν αλλού. Παρ' όλα αυτά η Λιμιώνα είναι από τα ανερχόμενα έτσι, κρασιά παγκοσμίως. Ναι, και νομίζω αυτό το αποδεικνύει και το ότι εξάγησε πόσες χώρες πλέον, Χρήστο? 50? Όχι, 22. 22 χώρες. Αλλά ο σημαντικότερος μας πελάτης είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μετά είναι η Αγγλία, σχεδόν στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Μόνο που εντάξει, χώρες όπως η Ισπανία, η Γαλλία και η Ιταλία παίρνουν μικρές ποσότητες, από 1-3 παλέτες το χρόνο. Αυστραλία, στο Ισραήλ, εξάγουμε και αρκετές άλλες χώρες. Βέβαια, έχουμε και μια μικρή παρουσία σε κάποιες χώρες που δύσκολα τις προσεγγίζει, είναι οποίο, όπως ο Παναμάς και το Μεξικό. Βασικά, κυρίως με Λιμιώνα. Δηλαδή, το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα είναι η Λιμιώνα. Κυρίως εξάγουμε Λιμιώνα. Ροζέ, Ερυθρό. Ή και ακόμα και το Ερυθρό που, εκτός από το παλιό αμπέλι που σας είπα πριν, γιατί δεν σας ολοκλήρωσε. Ναι, αυτό πήγα να σου πω, ότι ολοκλήρωσε μας για τα κρασιά, γιατί κάναμε παρένθεση. Ναι. Υπάρχει η κλασική Λιμιώνα, η οποία ζυμώνει σε ξύλινες δεξαμενές και μετά οριμάζει σε μεγάλα βαρέλια, γιατί εμείς χρησιμοποιούμε μόνο μεγάλα βαρέλια. Όταν λες μεγάλα βαρέλια, το πιο μικρό μου είναι 1200 λίτρα και το πιο μεγάλο είναι 5 τόνοι. 5.000 λίτρα. Mm-hmm. Και αυτό θα σας εξηγήσω λίγο αργότερα γιατί. Για να μην το χάσουμε ξανά. Μην το χάσω γιατί είμαι και κάποιες ηλικίες, ξεχνάω. Εντάξει, και εγώ το ίδιο. Πάμε λοιπόν, παρακάτω. Άρα είναι από το παλιό μου αμπέλι η Λιμιώνα η κλασική και υπάρχει και μια Λιμιώνα η οποία οριμάζει σαν φορέα. Μια πολύ μικρή ποσότητα κάθε χρόνο. Γιατί ουσιαστικά θεώρησα πάρα πολύ έτσι δελεαστικό. Όχι μόνο από άποψη ποιότητας και ουσίας, αλλά από άποψη και μάρκετινγκ και επικοινωνίας, να πηγαίνεις σε κάποιον ή τουρίστα ή σε κάποιον καταναλωτή του εξωτερικού και του πεις ότι έχω στα χέρια μου μια από τις πολλές αρχαίες ελληνικές ποικιλίες, η οποία καλλιεργείται βιολογικά, βιοδυναμικά, χωρίς παρεμβάσεις, χωρίς ζύμες, χωρίς ένζημα, έτσι επειδή και αυτό κάνουμε μέσα στον οποίο, και οριμάζει σε έναν αμφορέα, ο οποίος αμφορέας υπάρχει σχεδόν σε όλα τα ελληνικά μουσεία και όχι μόνο, έτσι, και κλεμμένοι υπάρχουν. Τι αμφορέα χρησιμοποιείς? Εγώ χρησιμοποιώ πυλό. Η χωρητικότητα είναι 320 λίτρα και 440. Okay, και είναι ελληνικός πυλός? Όχι. Ιταλικός? Όχι, Ιταλία. Ναι. Αυτή τη στιγμή από Ιταλία. Αργότερα θα πειραματιστούμε σίγουρα με ελληνικούς. Αλλά αυτή τη στιγμή Ιταλία. Ωραία, οπότε και έχουμε το τερακότα ουσιαστικά είναι αυτό, σωστά? Ναι, η τερακότα που είναι το νούμερο 4 και το μισό, ναι. Το οποίο είναι ένα χαρμάνι με ασύρτικο, αλλά όχι στην κατηγορία του ήσυχου κρασιού, όπως μας αρέσει να λέμε, αλλά στο αφρόδες. Του ανήσυχου κρασιού που αρέσουν αυτά... τις σειρούς. Ναι. αυτά θέλω εγώ τώρα, ξέρεις, κατάλαβες. Ναι. Αυτά τα ανήσυχα. Τα ανήσυχα. Βέβαια, θέλω ανήσυχα. Τον αφρόδι. Εινοποιούμε τα τελευταία 4 χρόνια ένα αφρόδι από blend λιμιώνα και ασύρτικο με την παραδοσιακή μέθοδο, τη μέθοδο της καμπανίας, το οποίο οριμάζει για 2 χρόνια στη Φιάλη. Θα κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά τον Οκτώβριο-Νοέμβρη. Έχετε και μια είδηση λοιπόν ότι θα κυκλοφορήσει για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά ή Οκτώβριο-Νοέμβρη. Πιο πολύ το βλέπω στον Οκτώβριο. Το όνομα είναι Prologue, γιατί είναι μια ελληνική λέξη που μας την έχουν κλέψει όλοι, άρα μπορούμε να τη βάλουμε σε ένα κρασί και να συνεννοηθούμε με όλο τον πλανήτη με αυτή τη λέξη. Και με αυτό είναι καλά να ξεκινήσουμε ένα γεύμα όπως ο πρόλογος σε μια έκθεση. Μήπως είναι ωραία πάσα αυτή για να πάμε στο γεύμα? Νομίζω ότι τώρα πρέπει να στρώσουμε τραπέζι, ξέρεις. Θα μας στρώσει τραπέζι, Χρήστο? Ναι, βεβαίως. Ωραία, τέλεια, πάμε. Να καταρχάς. Στήρναβο, εκεί θα. Πού στρώνουμε το τραπέζι? Λοιπόν, μπορώ να ζητήσω εγώ κάτι? Εγώ θα ήθελα να μην μείνουμε Στήρναβο κέντρο. Θέλω να μας πας στους πρόποδες του Ολύμπου. Πώς λέγεται αυτό το μέρος? Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Ξεκινάς, παιδί μου, την άνοδο για Ολύμπο. Θέλω να κάνουμε ένα τραπέζι στη φύση. Ξέρετε πώς μου αρέσει εμένα αυτό, τα βουνά και τα λοιπά. Θα έχει και δροσιά. Οπότε θέλω να μας πας λοιπόν στις προπόδες του Ολύμπου, σε ένα, κάτω από ένα δέντρο, να στρώσουμε ένα τραπέζι. Και ποιον καλούμε? Και ποιον καλούμε? Ποιον καλείς εσύ? Α, το δύσκολο.
Γνωρίζεις ότι δεν έχει περιορισμούς αυτό, χρονικούς. Ξέρω. Αυτό είναι το πιο συναισθηματικό από όλα. Γιατί, να, παραδείγματος χάρη, εδώ κάθομαι στο γραφείο μου και βλέπω τον παππού μου να δένει αμπέλια σε κύπελο, το έναν τον παππού μου να ποτίζει το αμπέλι το οποίο ήταν το ηνοπείο εδώ. Βλέπω τον προπάπο μου ζευμένο με τα όπλα και τις σφαίρες ως αγωνιστής του πολέμου για την απελευθέρωση το 12-13. Θα ήθελα να τη μεγαλώσω την παρέα. Γιατί εντάξει, σε αυτούς οφείλουμε πάρα πολλά πράγματα. Οπότε να καλέσουμε τους παππούδες. Ναι, γιατί αυτοί την καλλιεργούσαν. Ωραίο. Να καλέσουμε λοιπόν. Και τους γονείς μου φυσικά έτσι. Εντάξει. Έχουν στηρίξει πάρα πολύ. Θα είναι ωραίο αυτό για να δουν και πώς βελτιώθηκαν τα σταφύλια τους και τα κρασιά. Που ούτως ή άλλως βγάζαν και οι ίδιοι. Ή πώς προχώρησαν, πώς εξελίχθηκαν. Ξέρεις, γιατί. Είναι και άλλες οι συνθήκες και όταν πεινάς και όταν πολεμάς και αυτά, που να κάτσεις να ασχοληθείς τώρα με τη Λιμιώνα και να την παρατηρήσεις. Είναι η κάθε περίοδος που ζούμε, μα καθορίζει την εινοποίηση και την εινική κουλτούρα. Ούτως ή άλλως. Ωραία, οπότε έχουμε την οικογένεια Ζαφυράκη και... Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, τέλεια. Και είμαστε κι εμείς εκεί. Και ξεκινάμε, να δοκιμάσουμε prologue πρώτα. Να ξεκινήσουμε με φυσαλίδες. Θα προτιμούσαμε με κάποιες φυσαλίδες. Ωραία. Με πάρα πολύ ωραία λαχανικά τουρσί, ένα μελιτζανάκι τουρσί, λίγο φέτα θα μπορούσαμε να βάλουμε, κάποια λίγα κίτρινα τυριά που κάνουμε εδώ πέρα στην περιοχή, για να μιλήσουμε για εντελώς τοπικά. Ναι, έτσι. Και κάνετε, όχι, κάνετε και ωραίες πίτες. Ωραία, βάλε μας και ένα ζυμωμένο έτσι, προζυμένο ψωμί να πάει με τα αυτολυτικά. Μελιτζανόπιτα με φέτα, που είναι η αγαπημένη μου και δεν ξέρω αν τη συναντάς. Σπανακόπιτα, αλλά με τσουκνίδια. Τσουκνίδια και σπανάκι και φέτα μαζί σε πίτα. That's είναι fine, κάτι που σίγουρα δεν έχει δοκιμάσει. Σας υπόσχομαι να φτιάξει η γυναίκα μου όταν θα έρθει. Εγώ επειδή ζούσα και στη Λάρισα, γιατί είχα κτηνοτροφική μου μονάδα κάποτε εκεί. Σας δεν πω άλλη ιστορία. Τέλος πάντων, τα έχω δοκιμάσει και μ' αρέσουν όλα αυτά. Γι' αυτό σου είπα, φέρε πίτες και προζυμένια. Και τραχανόπιτα. Τέλεια. Χαίρομαι γιατί είναι ωραίο ελληνικό τραπέζι. Ναι, με πολλά. Πολύ, εντάξει, να φάνε αυτό. Και οι παππούδες, εδώ έγινε χαμός. Ναι. Ωραία. Και ξεκινάμε με το πρόλογο. Προλογίζουμε με το προλόγ. Ωραία. Έτσι. Μετά θα μπορούσαμε, αν δεν θέλαμε να βάλουμε ένα ροζέ λιμνιώνα, να πάμε στα κόκκινα. Μια πολύ ωραία. Γιατί να μην όχι, βάλουμε. Να βάλουμε, να βάλουμε, παιδί μου. Βάλε και ροζέ που αγαπάει ο κόσμος. Ναι, ναι. Ένα Think ροζέ pink. Για να καλύψει τις ανάγκες αρκετών πιάτων με πολύ ωραία. Να κάνουμε τη γέφυρα. Σάλτσα ντομάτας. Ναι. Πιάτα με πολύ ωραία σάλτσα ντομάτας. Εντάξει, εκεί μελιτζάνες, πιπεριές, με κόκκινη σάλτσα, το έχει όλη η Ελλάδα βέβαια. Εντάξει, δεν είναι κάτι το οποίο μπορώ να πω ότι το φτιάχνουμε μόνο στην περιοχή μας, όπως τις πίστες και πίτες και τα προηγούμενα. Θα συνεχίζαμε με λιμιώνα κόκκινη, εκεί θα μπορούσαμε πάλι να βάλουμε πρόβιο κρέας με λαχανικά, όπως με κολοκυθάκια που το φτιάχνανε συχνά. Θα μπορούσαμε να βάλουμε και ένα μοσχάρι με κηδόνια που το φτιάχνανε εδώ στην περιοχή. Λόγω των κλιματολογικών συνθήκων συνδυάζανε πάντα κρέας με λαχανικά στο ίδιο πιάτο και όχι πολύ κρέας με πατάτες. Και ζυμαρικά θα λέγαμε, γιατί καταλαβαίνετε είναι λίγο πιο βαρύ για το στομάχι. Ωραίο αυτό με θα το μπορούσαμε κηδόνι. Ναι. Από εκεί και πέρα, αν θέλαμε να πάμε λίγο και πιο βαθιά στην παράδοση, θα βάζαμε και ένα ψάρι ποταμίσιο με μία λιμνιώνα και θα τη στέριαζε. Βέβαια, να πω την αλήθεια, αυτή τη στιγμή δύσκολο να βρεις. Στη Λαϊκή σήμερα μπορείς να βρεις ψάρια ποταμίσια, αλλά όχι από τον Τύρναβο, από τις άλλες περιοχές εδώ. Πώς διαφέρουν τα ποταμίσια ψάρια από τα θαλασσινά? Έχουν τρομερά. Είναι πιο λιπαρά. Μεγάλα λέπια. Ναι, και πολλά αγκαθιά. Είναι φιάλτης. Αλλά είναι πολύ νόστιμα. Υπό την αλήθεια. Είναι πολύ νόστιμα, πολύ νόστιμα. Και με τι θα το συνδυάζαμε αυτό, τα ψάρια? Θα μπορούσαμε να το βάλουμε με ένα λιμιώνα νεαρή αμπελώνες. Με το τερακότα. Ή το τερακότα, ναι, που δεν έχετε στανίνες στις πολλές του Βαρελίου. Ναι, πολύ ωραία ιδέα. Δροσερό, φαντάζομαι. Ναι, αυτά. Λίγο στους 14 ναι. Θα το βάζαμε. Στις 14. Μετά θα μπορούσαμε να βάλουμε μια ερυθρή λιμιώνα. Καλά, σας είπα για το κρέας με τα λαχανικά και κάποιο ψητό αρνί ολόκληρο που εδώ η Θεσσαλία το φτιάχνει. Τέλεια, το φτιάχνει όπως τέλεια. Όλη η Ελλάδα, βέβαια, αλλά σε σχέση με την Κρήτη που το κάνετε κομματάκι και το κάνετε αντικριστό, εμείς το ψήνουμε ολόκληρο.
έχει και αυτό την ομορφιά του και τη χαρά του. Ωραία, αυτό θέλει και ώρα να γίνει ούτως ή άλλως, μέχρι να έχουμε φάει όλα τα προηγούμενα. Και εδώ τι κόκκινο λιμιό να ανοίγουμε? Θα βάζαμε κάποιο με περισσότερες τανίνες από το ξύλο και όχι μόνο, τη λιμιώνα παλιό αμπέλι. Αυτό θα προτιμούσα. Λίγο, χρειαζόμαστε λίγο το τανικό φορτίο περισσότερο, ώστε να καθαρίσει το στόμα από το λίπος. Βέβαια, η λιμιώνα δεν βγαίνει σε γλυκό, αλλά για γλυκό στο τέλος, με κάποιο γλυκό κιδόνι που αγαπάμε πολύ εδώ στον Τύρναβο, θα βάζαμε ένα μουσχάτο τυρνάβο γλυκό. Και ένα τσίπουρο, πιθανόν. Και ένα τσίπουρο, ναι, ναι, ναι. Ναι, τέλεια. Ένα εδώ παράδειγμα το τσίπουρο θα το ήθελα χωρίς γλυκά, ίσως σε αυτή την περίπτωση. Και παλαιωμένο θα μ' άρεσε. Εντάξει, εμένα μου αρέσουν αυτά έτσι και τα λίγο βαρέλη και αυτά. Συμφωνεί τα αγόρια? Βεβαίως. Συμφωνώ. Εγώ τουλάχιστον. Ωραία. Και μετά από αυτό το πανέμορφο τσιμπούσι, τι θα κάνουμε? Ύπνο. Νομίζω ναι. Σιέστα. Να ξεκουραστούμε λίγο. Όπως κάναν πάντα. Μετά από. Κοίτα, εγώ η αλήθεια θέλω και το χρόνο μου. Δηλαδή, ωραία, είπαμε, ξεκινάμε με το προλόγ, συνεχίζουμε με τα ροζέ, το κόκκινο. Εγώ θέλω να μείνω λίγο περισσότερο στο κόκκινο και το αρνί. Δεν θέλω και δεύτερη και τρίτη φιάλη. Δεν έχουμε βιαστεί, παιδί μου. Δεν είπαμε ότι θα πίνουμε μία. Οπότε μετά, μόλις θα έρθουν και τα τσίπουρα, όντως μετά είμαστε. Λοιπόν, για σχέστα. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ θα βάλω την αιώρα μου στα δέντρα εκεί. Στα πλατάνια. Είναι λίγο πιο ψηλά, οπότε νομίζω ότι. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία τη δέντρα, δεν μάλωσουμε στο δέντρο. Θα βάλω την αιώρα μου, θα ακούω τα τζιτζίκια και θα κοιμηθώ. Α, ωραία εικόνα. Τέλεια. Πολύ ωραία. Χρήστο μου, να σε κλείσει το κινητό. Θα κλείσει το κινητό. Δεν πιάνει, παιδί μου, το κινητό. Δεν ξέρει από ώρες κινήσεις. Ναι, σωστά. Κοίτα, εγώ πάντως, παιδιά, όταν θα κάνουμε αυτό το τραπέζι, θα το έχω κλειστό το κινητό. Ούτως ή άλλως, από την αρχή. Θα ζήσω το τώρα μου μαζί σας. Εκεί. Αγαπώ και λιμιών, έχω και ωραίες αναμνήσεις και από αυτό το κράσι. Έχω περάσει πολύ ωραία με αγαπημένους ανθρώπους. Χρήστο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Για το... Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τη χαρά που μου δώσατε. Ήταν μια πολύ όμορφη κουβέντα. Χαρήκαμε, γελάσαμε, είπαμε πολύ όμορφα πράγματα και θεωρώ χρήσιμα για τους ακροατές. Ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την ευκαιρία και χρωστάτε επίσκεψη. Και εγώ φυσικά. Και εσύ βεβαίως. Αλλά και εσείς. Σε περιμένουμε και θα σου έρθουμε. Έτσι. Θα χαρώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Χριστό. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ επίσης. Καλή συνέχεια. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι. Σ' άρεσε που πήγαμε εκεί στους πρόποδες του Ολύμπου και στήσαμε τραπέζι πάρα με τον Χρήστο? Πάρα πολύ. Πήραμε και λίγο δροσιά γιατί έχουμε σκάσει. Τι μου ρε, εκεί δροσιά περιμένεις τη Λάρισα? Όχι ρε, πλάκα κάνεις. Εκεί που σας πήγα. Έχει δροσιά σου λέω, είναι καρά διαπιστωμένο. Λοιπόν, ήταν πάρα πολύ ωραίος ο Χρήστος. Ήταν πραγματικά σαν να καθόμασταν γύρω από ένα τραπέζι και τα λέγαμε. Θα ήθελα να ακούγαμε και ήχους της περιοχής εκεί, χάλκινα τέτοια. Κλαρίνα. Στη Θεσσαλία. Κλαρίνα. Ωραία, ναι. Κλαρίνα. Ωραία. Εντάξει, όχι και πάρα πολύ, δηλαδή τα ακούμε λίγο και μετά βάζουμε κάτι άλλο ή ακούμε τη φύση. Όπως και εδώ με τις λίρες. Λίγο λίρες και μετά εντάξει. Ναι. Ξέρεις, ειδικά ότι είσαι υπερβολή δεν μας αρέσει. Λοιπόν, πολύ ωραίο το ταξίδι. Η Λιμιώνα είναι ούτως ή άλλως ένα από τα κρασιά που το έχουμε όλο και περισσότερο στο μυαλό μας. Και από καιρό το κουβεντιάζαμε να την κάνουμε αυτό το podcast, να το αφιερώσουμε στη Λιμιώνα. Και αξίζει να το ανακαλύψετε κι εσείς που μας ακούτε. Και να μας πείτε και τις γνώμες σας και τις εμπειρίες σας. Χαιρόμαστε πολύ όταν μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας, ανελιπώς. Όντως ανελιπώς. Λοιπόν, μέχρι το επόμενο podcast. Να είμαστε καλά και καλά κρασιά. Ναι. Πού θα σε ταξιδέψουμε μετά? Κάτι έχω στο μυαλό μου. Για πες, εντός ή εκτός Ελλάδας? Σκέφτομαι κάτι εκτός, αλλά ξέρω ότι τα εκτός θέλουν πολύ δουλειά, πολύ περισσότερη δουλειά από εμένα και τώρα γίνεται χαμός. Αλλά στη φούρια τη σεζόν. Αλλά έχω πάρει κάτι ωραίες συνεντεύξεις και πρέπει να πάνε χαμένες. Πρέπει να τα πούμε. Για να δούμε. Την επόμενη φορά αυτά. Εντάξει, βιοδυναμικά θα δείξει. Άντε, μέχρι την επόμενη φορά καλά να είμαστε και θα βρούμε τι θα πούμε. Είμαστε. Ακούσατε ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς «Το κρασί με απλά λόγια» με την Ινοχώ Diploma WSET, η Ρόκο Λιακουδάκη και τον Παναγιώτη Ορφανίδη. Μια συνεργασία της LIFO με το δίκτυο FM 91,5. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς podcast
το κρασί με απλά λόγια, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Apple και Google Podcasts. Είναι τα podcast της LIFO.